Πάμε στην Άννα Μαρία, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της. Ερώτηση έχω λοιπόν να σου κάνω. Όταν έχεις γενέθλια και κάνεις μια ανάρτηση, ο Φίλιππος σου κάνει like? Γενικώς είναι ένας από τους λόγους που τσακώναμε με τον Φίλιππο. Αν, δηλαδή, πολλές φορές δεν μου κάνει like σε φωτογραφίες και του λέω γιατί δεν μου έχεις κάνει σήμερα like. Είναι σοβαρό. Και μου λέει γιατί δεν την είδα τη φωτογραφία. Ωραία, εσένα σου κάνει like, Ναταλή? Σχεδόν ποτέ. Εσένα. Δεν έχω. Δεν έχεις. Εσένα σου κάνει. Λοιπόν, Τσάρας Μαρίας δεν τη έκανε ο σύντροφός της like. Ενώ έχει βγει, ενώ είναι στην Αθήνα, ενώ θα πρέπει να είναι μαζί και να πρέπει και να είναι και χαρούμενη. Καταρχάς, είναι σαν γενέθλια της κοπέλας. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που θα το δεις μόλις σου δείξουμε αυτό το βιντεάκι. Ωραία, για να το δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά να ζήσει. Να ζήσει χιλιόχρονη. Να πούμε κάτι. Χιλιόχρονη, ευτυχισμένη. Μπορεί και ο στροφός της να μην ήταν εκεί. Ή μπορεί και να ήταν και να μην τον είδαμε, εντάξει. Εάν ήταν όμως, λογικότατο να μην κάνει like. Γιατί? Και ήταν το έζησε. Γιατί? Τι like τώρα, παιδιά, δεν κρίνονται οι σχέσεις από ένα like. Συμφωνώ, συμφωνώ. Εάν αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Έλα τώρα. Δηλαδή και εμείς που κολλάμε και εγώ που κολλάω και κοιτάνε. Δηλαδή χαζό, αλλά. Είναι κάτι νύχτα. Πάντως η φωνή που ακούσαμε δεν είναι του συντρόφου, είναι του μπαμπά της. Είναι του μπαμπά της Άννας Μαρίας. Έχει και μια αντρική φωνή στο βίντεο και το εξηγώ. Εντάξει, μήπως ήταν τα γενέθλια με την οικογένεια και μετά έχει τα γενέθλια με τον σύντροφο. Δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι ότι πήγε και σε εστιατόριο. Μήπως θέλει λίγο να μας ανεβάσει γιατί θέλουμε να ξέρουμε. Δεν μπορεί να πάει. Πιάσει αυτό τώρα το κουτσομπολίκι. Να ζήσει, να τη χαιρόμαστε και να είναι καλά. 31, νόμιζα 31. Λοιπόν, ναι. Συμμαθήτα με τον Φίλιππο ήτανε.